και ως λόγω της ιδιότητας του Υπουργού Συμβουλίου, νόμιζα ότι έχουμε περάσει το θέμα. Το θέμα να είναι και αυτό, όπως πληροφορήθηκα. Όπως γνωρίζετε, ο κ. Σαρκοζής πολλές φορές έχω παραβρεθεί στα συντονιστικά. Παρόλο που εμείς και πέρυσι, από την πρώτη στιγμή του συντονιστικά, που ξεκίνησαν οι κινητοποίησεις και σαν επαγγελματικός φορέας, δηλώσαμε παρόν και συμπαράσταση. Μάλιστα, και σαν σύλλογος πρόσφατα είχαμε βγάλει και μια εκπρόσωπη κοπέλα, ο συντονιστικός βρίσκεται στην Αθήνα, για να δείξουμε συμπαράσταση και την σοβαρότητα που δίνουμε στο θέμα της υγείας. Γιατί προφανώς είναι προτεραιότητα για όλους μας και ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, οφείλουμε να το έχουμε προτεραιότητα, όπως είναι η παιδεία και άλλα και σημαντικά θέματα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Υπάρχει βέβαια ένα καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και δίνει στην υγεία τους περιοικητικούς τους κάνει τριετίες σε πόσο υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση και δίνει δυνατότητα στους Δήμους, τοπική αυτοδιοίκηση, να προσφέρει σύγκληση και στέγαση από θέματα. Αυτό θα. Ναι, αυτό θα μπορούσε το συντονιστικό να το δει σε συνεργασία με το Δήμο, με τους επαγγελματικούς φορείς. Εμείς, το ξέρετε, τα λύματα έχουμε αρκετά διαμερίσματα. Θα μπορούσε εκεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία δημοτική αρχή. Να προσφέρω, εγώ το προτείνω να το δούμε στις συζητήσεις, να προσφέρω με ένα διαμέρισμα, π.χ. ένα έτος κάθε σύλλογος, να είναι αυτός ακίνητο να έχει τουλάχιστον παιδεία του. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα και οι πελάτες να ξέρουν ότι την καρδιά θα πάνε στην Πάρο. Θα υπάρχει κάλυψη και στον παιδίατρο, γιατί προφανώς δεν μπορούν όλοι, ούτε όλοι έχουν ασφάλιση. Οι τουρίστες μπορεί να έχουν, οι Έλληνες δεν έχουν όμως όλοι. Αλλά και οι Παριανοί και εμείς που ζούμε εδώ πέρα, έτσι, και με την κρίση όπως είπε ο κ. Σαρκοζής, βιώνουμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τώρα, όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, εγώ άκουσα και, το δεύτερο συνέντευξη του κ. Σαρκοζή, που τον έβασα μάλιστα και το Facebook, το δικό μου το προσωπικό. Η συνέντευξη που έδωσε, νομίζω ήταν σε πολύ καλά πλαίσια η συνέντευξη αυτή με τον κύριο Αυτιά. Το θέμα μπήκε σε σωστή κατεύθυνση. Εγώ είστε κάνει μια επιστολή χθες, αν είδατε στον κύριο Υπουργό, ξανατονίζοντα κάποιο ένα θέμα που έχει προκύψει με τα παιδιά χθες. Ναι, χθες το βράδυ. Για να μην ξεχνάμε το εμβολιάζουμε εδώ και να μην χαστεί στη διάθεση στην περιφέρεια, έγραφο ότι δεν έχουν εμβολιαστεί τα παιδιά με το κυκλοφορικό εμβόλιο. Μου απάντησαν ότι δεν έχει σύρει το Υπουργείο. Και σαν τον Υπουργό του λέω υπάρχει το ζήτημα. Και μαζί του ανακοινοποιώ την επιστολή. Όσο αφορά το τουριστικό κομμάτι, προφανώς θα πρέπει όσο μπορούμε εμείς που πάμε προεκώσει πάνω προς τα έξω στις εκθέσεις και τα λοιπά και σαν νησί και σαν τους κεντροπή να προβάλλουμε τις υπηρεσίες τις υγειονομικές που υπάρχουν. Προφανώς μαζί με το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλα και διορτικά ιατρία, υπάρχουν θεραπευτήρια κτλ. Σαφώς δεν πρέπει να υπάρξει κάποια κίνηση η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα στους τουρίστες. Έτσι είναι, αυτό το συμφωνούμε όλοι. Αυτοί όμως θα ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι υποψιασμένοι και ξέρουν τι συμβαίνει. Ξέρουν ότι τώρα τα νησιά έχουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, δύο φορές στο Θεϊκό Συμβούλιο που έχουμε συζητήσει, στο τελευταίο που είχε στην Πάρο ήταν παρόντες, είδατε ότι όλα τα νησιά βάλανε σημαντικά ζητήματα με την υγεία. Έτσι. Αυτό και αυτό βέβαια μπορεί να επιδράσει ορικά, δεν σημαίνει ότι είναι καλό, είναι κακό για όλο τον Ανατολικό, δεν είναι μόνο για την Πάρο. Είναι κακό για όλους μας. Θεωρώ για το αεροπλάνο που είπε ο κ. Σαρκοζής, είναι ένα βοηθητικό μέτρο. Θεωρώ προτεραιότητα όμως για τις κοινές κυριαρχίες να βγαίνει η στελέχωση, η πλήρη στελέχωση του κέντρου υγείας. Δηλαδή, η προτεραιότητα είναι παιδεία στις βασικές ιδιότητες και μετά μπορούμε να έχουμε ράφη με το αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο που το έχουμε και το έχει αγοράσει ο Παριανός λαός να υπάρχει. Έτσι, νομίζω και να πιστέψω και λιγάκι, είπατε να είναι πρόσωποι των επαγγελματικών φορέων συντονιστικό. Εγώ το έχω πει και αυτό, δηλαδή το έχω πει στο πανεπιστήμιο πολλές φορές. Επειδή έχουμε και τις σχέσεις που έχουμε, αυτό όμως νομίζω μπορεί να αντιστραφεί κιόλα. Διότι εδώ έχουν κάποιοι άνθρωποι του οποίου οι επαγγελματίε και συναντιούνται, θα μπορούσε η συναντήση του συντονιστικού, του εδώ και τη Επιτροπή, να έρθει και πρόσωπο, όπω είπατε εσεί, του συντονιστικού. Οπότε να λαμβάνει την γνώμη των τουριστικών παραγόντων και να την μεταφέρει εκεί πέρα. Θα μπορούμε να γίνει και αυτό, ώστε να είμαστε να έχουμε μια άλλη ενημέρωση. Αυτά και. Κύριο Πετρόπουλο. Γεια χαρά. Το θέμα μεγάλο, το πρόβλημα υπάρχει, αλλά για μένα η πρακτική είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος, έτσι, και στα δύο θέματα. Δεν μπορεί να πει κανείς, ούτε για την εμπειρία του φίλου και του συνεργάτη του Ευθύνου του Κοινωνία, που είχε αυτή την αγωνία 30 χρόνια επαγγελματίας παραπάνω στο χώρο, για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα και για το θέμα του θεσμού, αλλά και βέβαια και για το πρόβλημά του, που παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια, να πέσουν οι μνήμες και
και στο θέμα του τουρισμού, πόσο έχει συνεισφέρει στη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνάμε, και στη Μακεδονία που είχαμε κάνει τα τρίμερα τότε. Και στην Αγρίπη, σε άλλα θέματα ακριβώς. Δεν είναι αντιπαράθεση δύο διαφορετικών ανθρώπων σκέψεων. Εδώ πέρα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Πράγματι, μπορούμε με βάση την όποια, αν θεωρηθεί αρνητική ή όποιο ερωτηματικό προέκυψε από αυτές τις δηλώσεις και από αυτές τις ενέργειες, να το περάσουμε σε θετικό μήνυμα με τις όποιες κατακτήσεις καταφέρουμε. Υπάρχουν θέματα. Βλέπουμε ακόμα και σήμερα επιδεινώνεται περισσότερο η κατάσταση, γιατί βλέπουμε και τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει μια διάθεση να κατευθύνονται αντί στο κέντρο, στα νοσοκομεία της Αθήνας, στο περιφερειακά νοσοκομεία, και ας μην μπορεί να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά. Με αποτέλεσμα, οι ίδιοι ασθενείς, με κίνδυνο τη ζωή τους, να ζητάνε να πάνε με βίαιο τρόπο, στην κυριολεξία με βίαιο τρόπο, σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Ωστόσο, όπως υπόθηκε και με την δυνατότητα που δίνεται και μέσα από το Δήμο, πιθανόν τόσα ακίνητα που έχει ο Δήμος να μπει σε μια διαδικασία εξεπλήτησης. Δεν λέω αν είναι προσφορά ή κάθε προσφορά είναι δεχτή. Για το θέμα της εστίασης και σύντησης των υπουργικών γιατρών, να λυθούν τα άμεσα προβλήματα και εδώ είμαστε όλοι να το κοινωνήσουμε την όποια κατάκτηση και να την προωθήσουμε στους φίλους και συνεργάτες. Πρόεδρε, πριν το κλείσουμε το θέμα, θα ήθελα μία απάντηση από τον Ευθυμίο, επειδή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βελετσίου, να μας πει τι γίνεται με το αεροπλάνο. Επειδή όμως δεν έχω εξουσιοδότηση από το ΔΣ του Βελετσίου, μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί, και σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του αεροστάτους, ο Δήμος έπρεπε να καταβάλει ένα μέρος των δαπανών. Αυτό για κάποιους λόγους που δεν είχαν μέχρι πρότινος ξεπεραστεί, δεν είχαμε τη συμμετοχή του Δήμου στο κομμάτι, στο ποσοστό που απαιτούσε. Από εκεί και πέρα το αεροπλάνο καθυλώθηκε, όπως καταλαβαίνετε, για να επανέλθει ύστερα από μια καθήλωση τόσων μηνών και αυτών θέλει μια διαδικασία πολύ μεγαλύτερη στην προετοιμασία και στην επισκευή του. Άλλωστε, τώρα πριν από ένα μήνα, 30-31 Δεκεμβρίου, τελικά εγκρίθηκε και κατεβήθηκε στο Ταμείο του Βελετσίου η συμμετοχή του Δήμου τα 65.000 ευρώ και προσδοκούμε και προσβλέπουμε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων το αεροπλάνο θα ξεκινήσει αφού τελειώσει τα σέρβις και την προετοιμασία του για να γίνει αξιόπλο. Άλλωστε, οι επισκευές και οι συντηρήσεις του δεν γίνονται στην Ελλάδα. Τα μηχανήματα πάνε στην Αμερική ένα μέρος και οι έλικες πάνε αλλού, στη Γερμανία, από ό,τι μας πληροφορούν. Και αυτά βέβαια θέλουν τον χρόνο τους. Προσδοκούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, και αυτό το λέω, δεν ξέρω αν θα είναι από τις επόμενες εβδομάδες, αλλά μάλλον θα είναι, θα μπορεί να λειτουργήσει ξανά, γιατί και το θέμα του συνοδού ιατρού, είχαμε και το πρόβλημα αυτό, ότι οι ιατροί του Κέντρου Υγείας, όπως είχατε ακούσει κι εσείς, δεν είχαν την κάλυψη, αν θέλετε, δεν είχαν να συνοδεύουν ασθενείς με αυτό το μέσο. Κατόπιν τούτου, το Κέντρο Βελέτζιο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης ιατρού μόνιμου, ο οποίος θα συνοδεύει τα περιστατικά με το αεροσκάφος. Αυτά χωρίς να έχω καμία εξουδότηση και περισσότερες διευκρινήσεις από το ΔΣ του Βελετσίου. Ευχαριστώ. Ναι, μία διευκρίνηση μόνο, γιατί τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ, που πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν, τα χρήματα που ήταν να δοθούν από το Δήμο έχουν ήδη δοθεί. 65.000 ευρώ. Οπότε δεν τίθεται θέμα οικονομικού. Το υγειονομικό αεροσκάφος όντως έχει καθιερωθεί για πάρα πολλούς μήνες, που σημαίνει ότι η διαδικασία για να ξαναπετάξει είναι η ίδια όπως όταν ξεκίνησε από την αρχή. Όλες οι εγκρίσεις, οι υπογραφές κτλ. Που έπρεπε να γίνουν, γίνονται από την αρχή. Αυτό έχει κρατήσει πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να ενημερώσω όμως τους παρόντες ότι το υγειονομικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τις προβλέψεις και μετά από ενημέρωση που είχα και εγώ από το Δήμο και τον κύριο Ακάλιστο, περιμένουμε να πετάξει σε λιγότερο από ένα μήνα. Επειδή όμως, από διάφορους κύκλους, όπως όλοι γνωρίζουν, δυστυχώς αναφέρουν ότι το υγειονομικό αεροσκάφος είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, θεωρώ ότι εδώ μέσα πρέπει να συζητηθεί και αυτό. Δηλαδή, το υγειονομικό αεροσκάφος άραγε
πρέπει να πετάξει τώρα και να κοιτάξουμε όλο αυτό που υπόθηκε πριν ή στις 19 Μαΐου μετά τις εκλογές. Δηλαδή όταν ακούγεται και εμένα μου έρχονται και μηνύματα... ναι, έχει τεθεί ζήτημα τέτοιο. Ότι περιμένουμε το γεννητό αεροσκάφος να πετάξει λόγω... να χρησιμοποιηθεί μάλλον για προεκλογικούς λόγους. Λυπάμαι. Όμως, ενημερώνω ότι η διαδικασία είναι στα τελευταία τέλος πάντων, ότι οι εγκρίσεις είναι να έλθουν. Οπότε, γύρω στο, νομίζω κύριε Ρομπούς, το ξέρετε και εσείς καλά αυτό το θέμα, έχουμε φτάσει στην ουρά. Ναι, ο κύριος Αλήθεια. Πάνω σε αυτό, γιατί καθυλώθηκε τόσο καιρό και έχασε τη σειρά του και έπρεπε να υποστεί όλη αυτή τη διαδικασία ξανά από την αρχή. Ήταν κάτι που είχε κατακτήσει, όχι. Ο παλιανός λαός του είχε κατακτήσει. Αυτό πρέπει να τα απαντήσει το Βελέτσιο Ίδρυμα, που ξέρω και ο Δήμαρχος ίσως να κάνει μια ενημέρωση στον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν γραφειοκρατικά κολλήματα, πάρα πολλά. Δεν όμως, εγώ δεν είμαι σε θέση να ενημερώσω. Ο κ. Αποξίσιος, επειδή είναι ο πλέον ενημερωμένος εδώ. Λίγο να πω κάτι. Καταρχήν υπάρχει έγγραφο εδώ και αρκετό καιρό, είναι ή δύο ή τρεις μήνες. Μόλις ανέλαβε η Διοικούσα Επιτροπή στο Κέντρο Υγείας, που δηλώνεται στο Βελέτσιο ότι οι γιατροί του Κέντρου Υγείας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πετάξουν το αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα. Οι συνέπειες από την ακινητοποίηση του αεροσκάφους είναι να έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πλωτά τα οποία να μεταφέρουν κόσμο και κάτω από συνθήκες καθόλου καλές, εάν έχουμε άσχημο καιρό, υποφέρουν δηλαδή οι ασθενείς μέχρι που να φτάσουν στη σειρά. Και ο λόγος, κατά την άποψή μου, που δημιουργήθηκε και το δεύτερο πλωτό στην Αντίπαρο, είναι ακριβώς γιατί δεν πετάει το αεροπλάνο. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ειδωθούν και από ό,τι ξέρω από τον Δήμαρχο, από την 1η Ιουνίου υπήρχε η δυνατότητα να πληρωθούν τα 65.000 ευρώ. Μπαίνει βέβαια ένα ζήτημα ότι το Βελέτσιο προέκρινε ως διοικητικό συμβούλιο και θα παρακαλέσω να με διορθώσει ο Ευθύμιος, αν κάνω λάθος, να έχει δικό του γιατρό ειδικευμένο στις αεροδιακομιτές, με τον οποίο πρόκειται να κάνει σύμβαση. Πάντως εγώ έχω ακούσει ότι τον Ιούνιο θα πετάξει το αεροπλάνο, τον Ιούλιο θα πετάξει το αεροπλάνο, τον Αύγουστο θα πετάξει, τον Σεπτέμβριο θα πετάξει, τον Οκτώβριο θα πετάξει και φτάσαμε βέβαια στο κρίσιμο σημείο να έχουμε παραμονές δημοτικών εκλογών. Πάλι το ζήτημα εάν θα χρησιμοποιηθεί το αεροπλάνο για προεκλογικούς λόγους ή όχι. Και η προσωπική μου άποψη, όχι του συλλογιστικού, ανεξάρτητα από τις εκλογές και αν πρόκειται έστω και την παραμονή των εκλογών, το αεροπλάνο πρέπει να πετάξει. Έτσι. Μα για μια ζωή να το πει. Για όνομα του Θεού. Αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση. Σχετικά με την πρόσληψη του ιατρού συνοδού για το αεροπλάνο, ο λόγος και ήταν ότι οι γιατροί του Κέντρου Υγείας στο παρελθόν είχαν αντιρρήσεις να συνοδεύσουν περιστατικά και γι' αυτό το λόγο το Κέντρο Βελέτσιο μπήκε στο κόστος το υψηλό να προσλάβει, να αναζητήσει, να κάνει προκήρυξη και να προσλάβει γιατρό αναισθησιολόγο ο οποίος θα συνοδεύει τα περιστατικά. Εάν υπήρχε προθυμία, εάν κάθε φορά που ήταν να συνοδευτεί ένα περιστατικό οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προθύμους και ευχαρίστω συνόδευα, δεν θα υπήρχε αυτό ο λόγο. Άρα, έχετε προσλάβει τώρα γιατρό. Ναι, είναι αυτές τις μέρες, έχει γίνει ναι. Μόλις θα ξεκινήσει. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, δηλαδή. Ναι. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, ναι ή όχι. Η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί. Ναι. Όχι υπογράφεται, ρωτάω αν έχει υπογραφεί. Υπογραφή δεν έχει σύμβαση. Μάλιστα. Έχει γίνει όμω η προεργασία. Προεργασία. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, τον γιατρό, για το νομικό πλαίσιο που είχε ο Δήμος να καταβάλει το μέρος της δαπάνης των πτήσεων, δεν υπήρχε έγκριση από την ομαρχία για το κόστος αυτό. Γι' αυτό όλο τον καιρό, αν ξέρετε, που το αεροπλάνο πέταξε, πετούσε με δωρεές, πετούσε με μια συναυλία που είχε κάνει ο Πάριος, είχαν μαζέψει κάποια χρήματα και όταν τα χρήματα αυτά εξαντλήθηκαν, όταν δηλαδή η συμμετοχή του Δήμου σταμάτησε να υπάρχει από τις δωρεές και τις προσφορές των Παρίων και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Όταν απορρίφθηκε από την περιφέρεια το κόστος συμμετοχής του Δήμου, διότι ο Δήμος δεν είχε το δικαίωμα, δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει αεροπλάνο, τώρα βέβαια εγκρίθηκε, πριν από λίγο καιρό. Μπράβο, τώρα ο Καλλικράτης το ενέκρινε 30 Δεκεμβρίου και μπήκαν τα 65.000. Απλώς και ενημέρωση.
Για το κοινωνικό έργο, δεν νομίζω ότι δεν έχει κανένα πετάξει. Οι παραμονές εκλογών τι διαπλοκή μπορεί να υπάρχει για το σκάφο, τι έχουν στείλει τα δύο σκάφη. Οι βάρκες δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να ξεκινήσω το συντονιστικό. Λοιπόν, το συντονιστικό, αυτή τη στιγμή εμείς, σαν εμπορο-επαγγελματικό σύλλογο, δεν συμμετέχουμε, το γνωρίζουν. Συμμετέχετε, τότε συμμετέχετε. Δεν συμμετέχουμε, σαν εμπορο-επαγγελματικό σύλλογο. Μα έχετε στην έγγραφο που λέτε ότι συμμετέχετε. Σα το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμμετέχουμε στο συντονιστικό. Συμμετέχουμε στι κινητοποιήσει και οποιαδήποτε άλλη. Το λέω εδώ μέσα. Όχι, όχι, λάθος. Συμμετέχουμε στι κινητοποιήσει. Όταν εμείς ήρθαμε, γιατί να το ξεκαθαρίσουμε και δεν εισακουστήκαμε, που η γνώμη μας ήταν να μην κλείσουμε εκείνη την μέρα τα καταστήματα, τα μαγαζιά, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Κάποιοι δεν θα κλείσουμε και θα έχουμε άλλα. Τότε μου μπήκε η γενική απεργία, κλείνουμε τα καταστήματα και όλα αυτά. Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή λέτε σε κάποιους ότι πρέπει να συμμετέχουν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν οι επαγγελματικοί φορείς. Από τη στιγμή όταν έρχονται σε ένα συντονιστικό και δεν μπορούν να σε ακουστούν όταν μία λέμε την άλλη μέρα και την άλλη μέρα βγαίνουν κάποια άλλα, δυστυχώς έχουν γίνει και εγώ μιλάω ανοιχτά και μου ξέρουν όλοι δεν μπορεί. Όχι, δεν είναι το θέμα ο διάλογος. Το θέμα είναι. Εντάξει, με. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βγήκαν κάποιες αφίσες. Εγώ τα ακούω πρώτη φορά. Εγώ άκουσα τα διαφορετικά πράγματα. Ότι απελληθήκαν κάποια καταστήματα. Το πρωί. Ναι, δύο. Και το λέω ανοιχτά, έτσι. Το λέω ανοιχτά, γιατί κάνει λίγα τα στήματα. Να μου τα πεις επώνυμα, να μην. Ότι δεν θα ξαναμπούμε λίγο στο μαγαζί από τα δύο άτομα, τρία που είχαν βγει το πρωί. Επώνυμα. Τα τρία άτομα που είχαν βγει. Το πρωί. Βέβαια, τώρα να πάμε περισσότερο να τρέξουμε στις δύο δηλώσεις που είχαν γίνει από εσάς. Αυτό με το Α δεν το συζητάω, ήταν κομμάτια. Ξέρω πώς τα παίζουν. Ο Μαγελάτος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως είδε το παρουσίασε. Βέβαια, εντάξει, αν με το. Με το Sky κάπως μαζευτήκαν, αλλά δεν μαζεύονται προς τα έξω. Τα αρνητικά σχόλια τα έχουν πάρει. Τα θετικά δεν τα παίρνει κανένας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε για το μέλλον πάρα πολύ. Ένα άλλο που άκουσα εδώ για τα κίνητα για κάποιους γιατρούς για να φιλοξενηθούν. Εντάξει, όλοι έχει ξαναγίνει πάρα αρκετές φορές, συμφωνούμε όλοι, αλλά το θέμα είναι ότι θα θέλουν όλοι και 18-20 γιατροί. Για παιδεία. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσει αυτό που έχουμε πει, ότι θα ζητάμε λίγο. Αυτό συμφωνούμε. Πρέπει να βρεθεί κάποιος. Αλλά έχει και να το κάνουν. Οπότε εντάξει, θα πρέπει να βρεθεί ένα διαφορετικό τρόπο. Και φυσικά θα να πω τι κάνουμε τώρα, από εδώ και πέρα ξεκινάμε. Όχι. Σχέση με τι τώρα. Να προφυλάξουμε το τουριστικό κομμάτι, να μην έξω διασύρωμε όλα αυτά που τα καλά που έχουμε, γιατί είπαμε, οι ιδιωτικοί γιατροί έχουμε, μπορούν να καλύψουν τα πάντα. Το κέντρο υγείας ξέρουμε πώς είναι, αυτό είναι το θέμα. Τι κάνουμε, ώστε να έχουμε και τα δύο, βέβαια εντάξει, δύο καρπούς για δεν χωράνε ίδια μασχάλια, αλλά πρέπει να τα καταφέρουμε και αυτό. Γι' αυτό όλο τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να πάρω εγώ το λόγο, μπορώ. Θέλετε να κλείσετε εσείς για να ευχαριστώ. Εσείς και για να... Ναι, κύριε Λογουλευτρώτη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή να μην καθυστερούμε τη ροή της Επιτροπής, οι προλαλήσατε ήδη με την καλύπτωση σε διάφορα που είπα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι εγώ εκπροσωπώ, όπως ξέρετε όλοι, ένα πολύ ευαίσθητο φορέα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εμείς όσες φορές χρειαστήκαμε, δεν ξέρω αν ήταν επειδή ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, αλλά όσες φορές χρειαστήκαμε, όταν λειτουργούσε το αεροσκάφος, με υπογραφή του κάθε γιατρού που υπήρχε μέσα στο κέντρο υγείας, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, αλλά και από την άλλη, και σαν ξενοδόχος που είναι το επάγγελμά μου, που είχα χρειαστεί δύο φορές και άλλες δύο φορές από τα ΜΕΗ, αμέσως εξυπηρετηθήκαμε την ευθύνη των ιδίων γιατρών, οι οποίοι άνθρωποι βασικά βάζανε κιόλας την υπογραφή τους, ίσως ένα εθελοντές, ανάνθρωποι πρωταρχικά.
Δεν θα μπορέσω να πω κάτι γι' αυτό. Είχαμε άμεση εξυπηρέτηση. Το θέμα είναι βέβαια ότι πρέπει να ληφθεί όλο το γραφειοκρατικό και να βγουν στη σειρά. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι θα έρθουν οι εκλογές, αν θα έρθουν, πότε θα είναι και πόσο αυτό θα ωφελήσει τους υποψηφίους και όχι. Το άλλο που θα ήθελα να θέσω είναι το θέμα βέβαια του τουριστικού τομέα. Βεβαίως και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάει η τουριστική περίοδος και βλέπετε ήδη ξεκινήσανε με τα πρώτα με το θέμα των Ρώσων. Ήδη εμείς έχουμε αρχίσει και σφυγόμαστε στο στομάχι μας το τι θα επακολουθήσουμε όλη αυτή την ιστορία. Ενώ έχουμε τις καλύτερες προδιαγραφές φέτος να δουλέψουμε σαν χώρα και ιδιαίτερα σαν κυκλάδος. Το είδαμε όλες τις εκθέσεις που είχαμε πάει εκεί. Γι' αυτό είμαστε όλοι λίγο κουμπωμένοι και προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε. Όπως και η Στέλλα είπε, η Φιρογέννη, τη προάλλη που είμαστε κάτω στην κινητοποίηση, έστειλε το μήνυμα, ήμουνα μπροστά της. Και λέει, α, δεν στέλνω άλλη φωτογραφία, γιατί αμέσως ρωτήσανε τι συμβαίνει στην Πάρο. Γι' αυτό εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Αλλά το θέμα της υγείας μας καίει όλους πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι ακριβώς πάνω από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κολιανδρότη. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο γι' αυτό? Να πω λίγο εγώ. Καταρχήν θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρη και σαφής ότι δεν τίθεται εδώ πέρα ζήτημα αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι εδώ να συζητήσουμε το θέμα. Ο στόχος είναι κοινός. Έτσι. Είναι τόσο πολύ σημαντικές οι κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αυτονόητων, δηλαδή της βελτίωσης των συνθηκών υγείας. Και δεν πρέπει να αμφισβητούνται σε καμία περίπτωση. Θα συμφωνήσω και εγώ με τη Στέλλα που είπε ότι αν δεν γνωστοποιήσει το θέμα, δεν θα γυρίσει κανείς να ασχοληθεί μαζί του. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά, βιώνουμε μια τεράστια κρίση σε όλα τα επίπεδα. Όλη η Ελλάδα έχει και κάποιο πρόβλημα. Να μην μιλήσουμε για το θέμα υγείας που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς όμως είμαστε πολλά βήματα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό έχει συμβεί χάρη στις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία τρία χρόνια. Οπότε εμείς από μόνοι μας δεν πρέπει να τις μηδενίσουμε. Και το πιο σημαντικό από όλα, θεωρώ εγώ, γιατί βλέπω πώς κινείται η όλη διαδικασία, είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. Ότι σηκώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άφησαν τους καναπέδες τους και τις συζητήσεις στα καφενεία και βγήκαν έξω στον δρόμο και διεκδίκησαν τις βελτίωσεις των συνθηκών υγείας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε στα χέρια μας δύο πάρα πολύ σημαντικά χαρτιά. Ένα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μετά από τις 6.500 υπογραφές της ΕΣΜΕΣ, που ήταν σταθμός για τα δεδομένα της ΠΑΡΟ. Και δεύτερον, οι εικόνες της πραγματικά μεγαλειώδης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι. Αυτά λοιπόν τα χαρτιά, συσταγωγικά, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι οι τόνοι πρέπει να πέσουν και να δουλέψουμε, σε καμία περίπτωση να σταματήσουμε τη διεκδίκηση, να δουλέψουμε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτά έτσι ώστε να έχουμε τις επαφές μας στα κέντρα αποφάσεων και να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, όλοι όσοι δούλεψαν πλέον σε αυτό στο τμήμα του στοιχήματος της συγκέντρωσης, να βοηθήσουν τώρα και τους υπόλοιπους επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ανταποκρίθηκαν. Πραγματικά, παρόλες τις αντιρρήσεις τους και τις ενστάσεις τους, έκλεισαν τα μαγαζιά τους. Αυτό ήταν για μένα καταπληκτικό που συνέβη. Ταξί, λεωφορεία, καφέ, εστιατόρια κτλ. Όλοι έκλεισαν και κατέβηκαν στο λιμάνι. Τώρα λοιπόν πρέπει εμείς να βοηθήσουμε εκείνους, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι περιμένουμε, διότι η σεζόν προβλέπεται θετική, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε το θέμα της δημοσιοποίησης, λίγο να βγει πιο θετική η εικόνα. Βεβαίως πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω αυτό που ανέφερε η Στέλλα Φιλογέννη πριν, το ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η ιδιωτική υγεία στο νησί είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και να συμπαρασταθούμε στους επαγγελματίες. Δηλαδή, πραγματικά οι επαγγελματίες είχαν θέμα. Δηλαδή, τα τηλέφωνα που πέσανε εκείνο το βράδυ της δήλωσης ήταν φοβερά. Ίσως είναι παραπληροφόρηση. Εκεί ίσως υπήρξε κάποιο θέμα. Ίσως το συντονιστικό, η ομάδα των εκπροσώπων, να έπρεπε να πάει και εκεί να ενημερώσει τις ενώσεις, ίσως των ξενοδόχων τους. Ας δούμε και αυτό, ότι ίσως δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι για το
το τι συνέβη. Σίγουρα κάπου έγινε λάθος. Αποκλείεται οι παγιανοί επιχειρηματίες να ήταν αντίθετοι στις κινητοποιήσεις, ίσως στους χειρισμούς. Όσο για αυτά που ανέφερε ο κύριος Αλυπάτης, πραγματικά ακούστηκα, κύριε Ραγουζή, και ίσως εσείς ως πιο ήρεμη δύναμη πρέπει να τα κοιτάξετε. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω απειλές, αλλά τέτοιου είδους θέματα υπήρξαν την ημέρα της συγκέντρωσης. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι οι επαγγελματίες στάθηκαν στο ύψος τους και ανταποκρίθηκαν. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε και να βοηθήσουμε από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι λίγο και να ενώσει τις καινούργιες σεζόν, τη σεζόν που έρχεται. Γιατί έχουμε ξεκινήσει, πραγματικά όπως είπατε και εσείς, έχει γίνει αγώνας όλο το χειμώνα τους εκπροσώπους, έτσι ώστε να προβάλλουμε το νησί και είναι αμαρτία για τέτοιου είδους ζητήματα να χάσουμε το παιχνίδι σε εισαγωγικά. Αυτή είναι η άποψή μου και οφείλω να την καταθέσω. Ευχαριστώ. Στέλλα. Ακούγοντας όλους τους παρεμβρισκόμενους, προβληματίστηκα. Όντως, το συντονιστικό πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί. Η δική μας δουλειά όμως είναι να δημιουργήσουμε την καλή εικόνα της Πάρου. Έτσι, για μένα θα πρέπει να υπάρξει από εδώ και πέρα μια πολύ δυνατή παρουσία της Πάρου στην εσωτερική αγορά με ωραίες εικόνες. Να γίνει μια έμεση διαφήμιση με άλλο τρόπο, έτσι ώστε να προσελκύσουμε τα μάτια σε εμάς και με τον καλό μας. Όχι μόνο με τον κακό μας, αυτή είναι η δουλειά δική μας. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ας έχετε υπόψη σας ότι στο συντονιστικό μας θα δρούν πολλές και ποικίλες δυνάμεις. Έτσι. Και πολλές φορές έχει περάσει από δοκιμασίες. Έτσι, δεν πάμε να κρύψουμε τίποτα. Η Άννα που είναι παρούσα συνήθως τα έχει εισπράξει και επίσης θα παρακαλούσα και οι φορείς του τουρισμού να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συντονιστικού, ώστε όπως είπα να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και μια ισορροπία στο τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει προς τα έξω. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα με επιτρέψετε, μια που είναι ο κύριος Κώστας εδώ, να ρωτήσω κάτι, αν όντως αυτό συμβαίνει, το οποίο αν συμβαίνει, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν φωνές μέσα στο συντονιστικό, οι οποίες απειλούν ότι αν δεν κάνετε αυτά που σας λέμε εμείς, θα κατεβάσουμε τους αντιφάν να κάψουμε πέντε μαγαζιά στην Πάρο. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα. Ούτε για αντιφάν, ούτε για αντιφάν κατά τη δεν ξέρω. Αυτό είναι απαράδεκτο να έχει συμβεί, δεν νομίζω. Δεν μας. Εγώ στο συντονιστικό δεν έχει ακουστεί τίποτα απολύτως. Όχι, στο συντονιστικό δεν έχει ακουστεί και επίσης. Αμφιβάλλω, Αποστόλη, εάν δύο υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι είχαν βγει με την Τουντούκα είπανε πως θα το πούμε τέτοια πράγματα, παιδιά, έτσι. Δεν ήταν του Δήμου, καλώς. Υπάλληλοι του Δήμου μέχρι τις 9 και 10 ώρα το βράδυ ήταν έξω, ο κύριος Αρκουζής τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Βοήθησαν τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία που ούτε καν το συζητάμε. Με ενδιαφέρει δηλαδή για τα παιδιά αυτά που τα παρακάλεσα. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Κύριε Κοινωνία, μισό λεπτό, αν θέλετε. Να επαναλάβουμε την πρόταση που βγαίνει από εδώ μέσα για να τελειώνουμε. Η πρόταση λοιπόν, εάν θέλετε, την ψηφίζουμε κιόλα, έτσι ώστε να μεταφερθεί όπως έχει. Και είναι, θα θέλετε. Σεβόμαστε, βεβαίως. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Το αποτέλεσμα που είχαμε ως τώρα, για μένα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο των 5.500 ατόμων που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα με 99%, δηλαδή σχεδόν ομόφωνα, την κινητοποίηση η οποία έλαβε μέρος την περασμένη εβδομάδα με απόλυτη επιτυχία, θεωρώ εγώ. Και από εδώ και στο εξής, να πέσουν οι τόνοι, να συνεχιστούν οι κινητοποίησεις σε άλλο επίπεδο. Όχι με τη μορφή ακτιβιστικών δράσεων και κινητοποίησεων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Με έγγραφο τρόπο, με το συντονιστικό στα κέντρα αποφάσεων. Με κάποιο άλλο τρόπο, όχι όμως να κινδυνεύσει από εδώ και στο εξής η τουριστική ζώνη. Εγώ νομίζω ότι αυτό βγήκε από εδώ. Αν κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι άλλο. Γιατί διασφαλίζει ο κύριος Αρμουζής ότι τα υπόλοιπα μέλη του συντονιστικού οργάνου θα έχουν την ίδια άποψη. Μόνο τον εαυτό μου τώρα. Εμείς θέλουμε να μεταφερθεί η άποψη της τουριστικής επιτροπής τώρα από εκεί και πέρα. Πώς θα διδράσει το συντονιστικό? Είναι ανοιχτό το συντονιστικό. Μπορείτε όλοι να μπείτε
να πάρετε θέσεις και να εκφράσετε τις απόψεις. Καλό να υπάρχει και γραπτή η πρόταση, η εισήγηση, Μαρία. Ναι, υπάρχει. Για να είναι γραπτή προς τον πρόεδρο του συντονιστικού, να την διαβάσει. Καλέγω καλά, είσαι.